Καλημερούδια! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά και να περάσατε τέλεια στις γιορτές, να φάγατε, να διασκεδάσατε, να πήρατε όμορφα δώρα για όσους ήδη έχετε ανταλλάξει δώρα. Γράψτε αν θέλετε από κάτω έτσι μια περίληψη των γιορτών σας, πώς ήτανε. Αν πέρασατε ωραία, αν πήρατε όμορφα δωράκια, τι δωράκια πήρατε. Για αυτούς που μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα τα δωράκια και να τα μοιράζουν την πρωτοχρονιά, οπότε να πάρουν ιδέες. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κέντρο της Κηφισιάς. Νωρίς, 8.30 ώρα το πρωί. Έχω να πάω να φτιάξω τα μαλλιά μου. Έτσι λίγο. Βασικά θέλω να πάω να κάνω μια θεραπεία στα μαλλιά μου, την αγαπημένη μου θεραπεία. Και μετά να πάω να κάνω ένα χτένισμα. Για να είμαι έτσι λίγο έτοιμη να μην καθίσω εγώ αύριο να ασχοληθώ με τα μαλλιά και αυτά, να τα έχω έτοιμα. Και αν χρειαστεί να κάνω κάτι, να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Και έτσι που λέτε, είπαμε να το κάνουμε έτσι πιο πολύ σαν διασκέδαση και χαλάρωση και να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό μας, έτσι και να το κάνουμε παρεούλα. Της είπα και αυτήν να κάνει αυτή τη θεραπεία, η οποία είναι καταπληκτική για τα μαλλιά. Και έχω έρθει πολύ νωρίτερα, 9 η ώρα είναι το ραντεβού, η ώρα είναι 8:35, αλλά θέλω να πάω στο Πολ, να πάρω ένα τσαγάκι να πιω και κάτι να φάω. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου καλά βέβαια, γιατί ήρθε ο Αλέξανδρος πολύ νωρίς στο κρεβάτι μας, επειδή κάτι τον περιτριγυρίζει και δεν σταμάτησε να κοπανιέται και να στριφογυρνάει και να ξανακοπανιέται και να ξαναστριφογυρνάει. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, φάγα τέτοια κλωτσιά, τέτοια μπουνιά. Κατά τις, τι ώρα ήταν, 4 νομίζω, σηκώθηκα και πήγε και κοιμήθηκε στο κρεβάτι του, φανταστείτε. Πόσο κομμάτια ήμουν κι εγώ που δεν το άντεχα, που κι άλλες φορές το έχει κάνει αυτό, αλλά δεν με πτωεί τίποτα, κάθομαι. Σήμερα πραγματικά δεν άντεξα και πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι του, που κοιμήθηκα πάρα πολύ όμορφα και καλά. Αυτά λοιπόν, πάω, περνάνε και τα παιδάκια τα οποία λένε τα κάλαντα. Έχω αφήσει εγώ εκεί τα κουτάκια στο σπίτι για να πάνε να τα πούνε. Βγήκα λίγο έτσι στη γειτονιά, κοίταξα να δω αν έρθει κανένα παιδάκι έτσι να του πω: πες μου τα κάλαντα. Και τώρα που το είπα, το μόνο σημείο που δεν στράγγιξε χθες για ψηλά, και είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο έχω ψηλά, να έχω μαζί μου κανένα, μην έρθει κανένα παιδάκι εκεί στο κομμωτήριο να πει τα κάλαντα. Να δώσουμε. Έχω δείξει καθόλου στο φετινό μου το vlog μας. Νάτινα, με το καφεδάκι της στο χέρι, το πήρα εγώ έτοιμη. Έτοιμη. Τι φρέντο χειμωνιάτικα, εγώ είμαι εδώ με το χαμομήλι μου. Έλα, προχώρα να σε βγάλω σε αυτή την ωραία είσοδο. Πολύ ωραία είναι, εγώ δεν έχω ξανάρθει εδώ. Είναι το κομμωτήρι που έρχεται η αδερφή μου. Εδώ. Could win to men from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the Με παϊτό έφυγα, με γούνα γύρισα. Την είχα μέσα στο αυτοκίνητο γιατί θέλαμε με την αδερφή μου να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τη γουνίτσα, την οποία να ξέρετε ότι στο Instagram μου θα την κάνει δώρο από το Diom και είναι υπέροχη. Σας το λέω, πραγματικά είναι υπέροχη η γούνα. Από τις πιο ωραίες γούνες που έχετε δει. Και πάμε τώρα σπίτι. Μπας και προλάβουμε. Να μας πούνε λίγο και εμένα, να ακούσω κι εγώ λίγο τα κάλαντα. Βέβαια τα ακούσαμε εδώ στο κομμωτήριο τα κάλαντα, αλλά αλλιώς είναι να τα ακούσεις και στο σπίτι. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβω και θα έρθουνε. Καλά, θα έρθουν και τις αδερφείς μου τώρα. Τις Εμιλίες δεν τα πρόλαβα, πήγανε στον Κανάκη και στον Αλέξανδρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβω κι άλλα παιδάκια εκτός από τα δικά μας.
Γεια σας! Τι ωραία! Να μας τα πείτε! Καλημέρα να έχονται κι άλλοι. Καλημέρα ολιμόρφε, τους πιστήρια γεννήσει. Να πω, να πω τα κοντικό. Έχω να δηλώσω ότι φέτος ήρθανε πάρα πολλά παιδάκια για τα κάλαντα και πολύ χάρηκα, γιατί έτσι ένιωσα κι εγώ, παρόλο που ήρθανε το πρωί περισσότερα παιδάκια από αυτά που είδα εγώ στο σπίτι από την ώρα που γύρισα. Είμαι κι εγώ έτσι πολύ χαρούμενη και γεμάτη με τα κάλαντα που άκουσα. Το κακό είναι ότι δεν μου φτάσανε τα μολυβάκια με τη γόμα από πάνω. Δεν μου έφτασαν δυστυχώς και δεν μου έφτασαν μόνο για δύο αδερφάκια τα οποία είναι δίδυμα και είναι εδώ στη γειτονιά και ήρθαν να μας πούν τα κάλαντα και μόνο για αυτά τα παιδάκια δεν φτάσανε, γιατί έφτιαξα εγώ χθες τα τσαντάκια και σήμερα, επειδή είχα πάρει τα ψηλά από το αυτοκίνητο, έφτιαξα άλλα δύο και έβαζα το ένα το τσαντάκι σε αυτά τα παιδάκια και το άλλο το ευρώ που περίσσεψε έχει μείνει και με περιμένει, αλλά δεν μπόρεσα να βάλω μέσα έτσι κάποιο μολυβάκι και κάτι τέλος πάντων σαν δωράκι. Και δεν μπορούσα να του βάλω κεράσματα, γιατί δεν γνωρίζω τώρα τις διατροφικές προτιμήσεις και το τι συμβαίνει σπίτι του καθενός. Σίγουρα δεν το συζητώ. Οπότε δεν έβαλα κάτι, έδωσα μόνο το τσαντάκι με τα χρήματα σε αυτά τα παιδάκια. Αυτό λίγο έτσι με στενοχώρησε. Πρέπει την πρωτοχρονιά να είμαι πιο προετοιμασμένη. Να έχω και τα χρήματά μου έτοιμα, αλλά και τα δωράκια για τα παιδάκια. Αλλά δεν... πήρα 15 μολύβια και δεν το περίμενα ότι θα τα δώσω όλα. Άλλες χρονιές με το ζόρι μας ερχόντουσαν 2-3 παιδάκια. Φέτος όμως και εγώ που όσο γύριζα από το κομμωτήριο στο σπίτι, έβλεπα κίνηση στους δρόμους, τα παιδάκια και μεγαλύτερα παιδιά λυκείου και μικρότερα παιδάκια και γενικότερα υπήρχε έτσι μια ποικιλία και μπόλικα παιδιά στο δρόμο φέτος. Και μάλιστα έμαθα και από την αδερφή μου που έβγαλε τα μικρά της και από μια φίλη μου εδώ στη γειτονιά, ότι ο κόσμος άνοιγε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο έτσι να δημιουργούν και τα παιδιά... αναμνήσεις, γιατί εγώ έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις έξω από την πόρτα, όσο έλεγα τα κάλαντα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σπίτια που μου έχουν μείνει ανεξίτηλα στο μυαλό. Μια συγκεκριμένη κυρία μου έχει μείνει ανεξίτηλα στο μυαλό, που μένει εδώ ένα στενό πιο κάτω. Και φόραγε την ποδιά της και θυμάμαι ότι άνοιξε το σπίτι και μύριζε ο τόπος κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Και τις έχω αυτές τις αναμνήσεις και είναι πολύ σημαντικό έτσι να... να χτίζουμε αναμνήσεις. Είναι πολύ όμορφο. Τώρα, βέβαια, εγώ έχω περάσει από την άλλη πλευρά. Είμαι μέσα από την πόρτα που περιμένω τα παιδάκια να έρθουν να μου πούν τα κάλαντα. Μπορεί του χρόνου και του παραχρόνου να είμαι κι εγώ στο γύρνα με τον Αλέξανδρο και να λέμε τα κάλαντα στη γειτονιά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ακόμα είναι μικρούλης ο Αλέξανδρος για κάλαντα. Τέλος πάντων, τώρα φάγαμε το μεσημεριανό μας και πάω να ντύσω τον Αλέξανδρο να φύγουμε να πάμε στο Περιστέρι να πάρουμε την τούρτα του. Από το ζαχαροπλαστείο Σταμάτης, που ξέρετε ότι λατρεύω και φτιάχνει τις πιο ωραίες τούρτες, τις κάνει πιο όμορφες και από αυτές που έχεις δείξει. Και έχει πάει ο μπαμπάς μας να ψωνίσει, είπαμε να τα μοιράσουμε για να μην μπλεχτούμε όλοι μαζί. Και πήγε ο μπαμπάς μας να ψωνίσει και εμείς τώρα θα φύγουμε να πάμε στο Περιστέρι. Να πάρουμε την τουρτίτσα μας και εννοείται θα σας τη δείξουμε. Ρε, για πες μου τι είπες εδώ για την μπλούζα αυτή. Είναι... θα το τυλίσουμε πίσω το ζωζίνο, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη και θα τη γυρίσουμε πίσω στο Λονδίνο. Ναι. Και θα την ξαναπάμε στο μαγαζί και θα τους τη δώσουμε και θα τους πούμε πάρτε την πίσω. Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Και ορίστε η τούρτα του Αλεξάνδρου. Εντάξει, για ακόμα μία χρονιά είναι υπέροχη. Όλες οι τούρτες του Αλεξάνδρου είναι από Σταμάτη. Και κάθε χρόνο η μία είναι πιο όμορφη από την άλλη. Ειλικρινά και αυτή εδώ είναι υπέροχη, δείτε λεπτομέρεια. Στα στεράκια, εδώ στον καλικάτζαρο, εδώ στο αρκουδάκι, εντάξει. Πραγματικά είναι υπέροχη. Έχουμε κατενθουσιαστεί εδώ με τον Αλέξανδρο με την τούρτα μας. Δεν είναι υπέροχη.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα κάτσε βρε, μην τη ρίξεις κάτω. Άσε, όσο κάθομαι και τη κοιτάζω. Για άνοιξε το παπά. Όσο κάθομαι και κοιτάζω τις λεπτομέρειες, είναι απίστευτα έτσι ότι όλα αυτά έχουν γίνει στο χέρι. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα σας βάλω εννοείται τις πληροφορίες από το ζαχαροπλαστή στο μάτι κάτω στην περιγραφή να φτιάξετε τις τούρτες εκεί και των παιδιών σας και δικές σας. Είναι υπέροχες. Ό,τι δείχνετε στο Pinterest τις κάνουν ακόμα πιο όμορφες. Όλη αυτή η λεπτομέρεια είναι υπέροχη. Δεν θες να τη χαλάσεις, να την αφήσεις εκεί να την κοιτάζεις. Γιατί πραγματικά είναι μαγική. Και το δεντράκι από πάνω. Εντάξει, έχω ενθουσιαστεί όσο δεν πάει με την τούρτα. Πηγαίνω συνέχεια και την κοιτάζω. Ειλικρινά θα σας βάλω και το link από το, ή το όνομα από το Instagram που έχουν. Έχουν μια σελίδα Instagram που ανεβάζουν όλες τις τούρτες. Να δείτε απίθανες δημιουργίες. Απίθανες δημιουργίες όμως. Τώρα μάλλον τις είχαν μέσα τις τούρτες. Γιατί συνήθως κάθε φορά που πάω είναι γεμάτα τα ψυγεία με τούρτες. Αλλά τώρα ήταν γεμάτα με έτσι χριστουγεννιάτικα και κάκια και τουρτίτσες και τέτοια. Οπότε μάλλον τις είχαν κάπου μέσα. Αποθηκευμένες σε κάποιο ψυγείο εσωτερικά και ειλικρινά αξίζει να μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Δεν υπάρχει περίπτωση την τούρτα των ονείρων σας να μην σας την κάνουν πραγματικότητα. 4 χρόνια τώρα εμείς που παίρνουμε από εκεί είναι η μία πιο ωραία από την άλλη. Και επίσης θέλω να σας δείξω αυτή την τελή δημιουργία που έκανε η αδερφή μου η Εμιλία όταν έφερε το πρωί να πει τα κάλαντα, να πούνε τα κάλαντα τα παιδιά, έφερε και ένα δωράκι. Και το έφτιαξε μόνη της αυτή τη γυάλα και έχει βάλει μόνη της μέσα το χιόνι και τις φιγούρες. Και όλο αυτό το έχει κάνει μόνη της. Πιάνουν τα χέρια της αδερφής μου, είναι εντάξει, πιάνουν απίστευτα. Και, μισό, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το 24ο και τελευταίο κουτάκι της σκύλης. Ήταν το μοναδικό advent που μου ήρθε για φέτος. Οπότε, για να δούμε. Έχει ένα καθαριστικό προσωπού με καλέντουλα. Να το, έλα. Να το, τώρα να το. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το κουτάκι. Θα το αφήσω στον Αλέξανδρο να παίξει αυτές τις μέρες γιατί όλο πήγαινε και το πείραζε, όλο πήγαινε και το άνοιγε, όλο πήγαινε και το κοιτούσε. Παιδιά, περιμένετε. Γιατί εδώ μέσα κάτι υπάρχει. Το 16ο κουτάκι που το ανοίξαμε ποτέ. Μωρέ, μπράβο μας, ευτυχώς που το κούνησα. Έχει μία κρέμα χεριών από Kiehl's και καθίστε να το ξανακουνήσω γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Για εδώ. Όχι, εντάξει. Τώρα με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι είναι άδειο. Και να άλλη μία κρέμα χεριών που θα μπορούσε να με έχει βοηθήσει, αλλά μπορώ να σας πω ότι και η Algophil, που θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλές κρέμες, αλλά και τις Pepanthol Derma μου ισιώσανε τα χέρια. Κοιτάξτε, έχει μείνει λίγο εδώ και λίγο εδώ ξηροδερμία ακόμα, αλλά έφυγε αυτό το απίστευτο το κοκκίνισμα το... και πλένω, μην νομίζετε. Πλένω και τον μπάνιο μου κάνω και τον Αλέξανδρο κάνω μπάνιο, γενικότερα ασχολούμαι με νερά. Αλλά κάνανε εξαιρετική δουλειά, δεν το συζητώ, πολύ ωραίες. Algophil, να ξέρετε, καλό νομίζω τι λέω, και τις Pepanthol Derma, εκπληκτικές. Παραμονή Χριστουγέννων είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Κάποια τώρα εδώ έφτιαξα το τραπέζι, το στόλισα. Θα σας δείξω έτσι και λίγα πλάνα πριν σας αφήσω. Και μου λέει ο Κανάκης, δεν τον βλέπω πολύ καλά τον Αλέξανδρο. Νιώθω, μου λέει ότι έχει πυρετό. Τον πιάνω, του λέω, όχι, καλός μου φαίνεται. Μισή ώρα μετά, τον κοιτάζω κι εγώ και βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον πιάνω. Πυρετό. Ωραιότατο πυρετό. Και που τον κράτησα τις 2 μέρες αυτές στο σπίτι δεν έπιασε. Κάτι σίγουρα στη γιορτή κολλήσαμε. Ήταν πραγματικά σχεδόν όλα τα παιδάκια άρρωστα στο σχολείο. Σχεδόν όλα. Δεν ήταν όλα, αλλά ήταν σχεδόν όλα. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Όλες οι ιώσεις που περνιούνται σπίτι νομίζω ότι είναι καλά. Αυτό είναι το θέμα. Να είμαστε καλά, να την περάσουμε στο σπίτι. Αυτό θα ευχηθώ. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, αφού πάμε καλέ, πάμε να σας δείξω λίγο εδώ τραπέζι. Έχω βάλει το χριστουγεννιάτικο δεντράκι εδώ και τα έχω όλα έτοιμα. Έβαλα τα μαχαιροπύρουνα από Βίκο, το οποίο είναι υπέροχα. Έκανα αυτό το πιάσιμο μαζί με χρυσό πιάσιμο στην πετσέτα, καταλάβατε. Και έχω βάλει πορτοκάλι αποξηραμένο και θα βάλω και αύριο δενδρολίβανο. Απλά θέλω να τα κόψω να είναι φρέσκα, να τα πλύνω. Και να τα τοποθετήσω έτσι εδώ. Θέλω να ανοίξω μια τρυπούλα και να το βάλω εσωτερικά για να βγαίνει. Νομίζω θα γίνει ωραίο. Και έχω βάλει εδώ και στα ποτήρια κορδελίτσες όπως μπορείτε να δείτε. Να είναι έτσι λίγο πιο γιορτινά.
Αυτό φαίνεται το τραπέζι μας, εμείς οι πέντε και πολλοί είμαστε. Αυτά λοιπόν, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και τα λέμε πάλι σύντομα.